οι ομιλίες, οι παρεμβάσεις που γίνανε προσθέτουν στην συζήτηση και προσθέτουν στο προστάσιο την προσπάθειά μας να απευθυνθούμε κάτω στους εργαζόμενους με τους στόχους της ανασύνταξης, όλα αυτά που είπε ο σύντροφος ο Πέρος λίγο πριν. Και να μην ξεχαστούμε, να μην αποσπαστούμε ότι από αυτόν τον αγώνα απορρέουν καθήκοντα. Καθήκοντα για σχεδιασμένη, οργανωμένη δουλειά και με τους σταθμούς που έχουμε μπροστά μας στην Πρωτομαγιά. Με συγκεκριμένες ευθύνες να συνεδριάσουν όπως πρέπει τα διοικητικά συμβούλια, να απευθυνθούμε στους χώρους δουλειάς, να απευθυνθούν στους εργαζόμενους, να κάνουμε εκδηλώσεις, να συζητήσουμε τι θέλουμε να συζητήσουμε εμείς. Όχι γενικώς και αορίστως, όχι μεταφέροντας ρεπορταζιακά τι έγινε. Εντάξει, και αυτά θα τα πούμε, τι έγινε και στην Καλαμάτα και τι έγινε και στη Ρόδο και τα λοιπά, αλλά πρέπει να προβάλλουμε, να επιμείνουμε στην ουσία ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο για μια μάχη, μια αντιπαράθεση με μια συνδικαλιστική μαφία που τέτοια είναι για τις θέσεις. Αυτό προσπαθούν να το περάσουν με αυτόν τον τρόπο όλες οι δυνάμεις των εργοδοπατέρων, της εργοδοσίας κτλ. Αυτό, εκεί θέλουν να πάνε τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να πάμε τη συζήτηση και να τη μετατρέψουμε και σε δράση στο προγραμματικό περιεχόμενο της αντιπαράθεσης, που είναι μια αντιπαράθεση γραμμής για το τι θα είναι τα συνδικάτα, τι ρόλο θα έχουν τα συνδικάτα, ποιος θα είναι ο προσανατολισμός των συνδικάτων, ποιος είναι ο αντίπαλος. Και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, συνάδελφοι και συναδέλφες, όλες αυτές οι νοθείες, ότι ο κόσμος είναι μακριά από τα συνδικάτα σε μεγάλη του πλειοψηφία, ότι αποστρέφεται, ότι μπορεί να έχει ως ένα βαθμό μια άποψη που να λέει όλοι οι ίδιοι είναι συνδικα... που να πάω να μπλέξω, όλα αυτά είναι απόρρια μιας γραμμής, αυτής της γραμμής του ρεφορμισμού που κυριαρχεί σαν άποψη μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και φέρνει ως αποτέλεσμα όλα αυτά τα αρνητικά. Οι νοθείες έρχονται γιατί έχουν αυτή τη γραμμή που έχουμε. Και εμείς αυτή τη γραμμή την αντιπαλεύουμε, προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, τους εργαζόμενους, ότι εδώ είναι η ελπίδα, εδώ είναι η βάση, εδώ είναι η προοπτική. Και ακριβώς εμείς δεν θέλουμε να φύγει η συζήτηση από το πραγματικό της περιεχόμενο, από τη γραμμή ότι έχουμε σύγκρουση δύο γραμμών που συγκρούονται χρόνια. Πάντα συγκρούονταν και τα λοιπά και ότι οι εργάτες πρέπει να κάνουν τις επιλογές. Δεν θέλουμε να φύγει η συζήτηση από αυτό και να πάει, πώς να το πω, μόνο σε ένα στενά οργανωτικό πλαίσιο, αν θα είναι έτσι το συνδικάτο, αν θα είναι αλλιώς, αν θα είναι συγκροτημένο αυτό, αν θα είμαστε εμείς που είμαστε ταξικοί μόνο στα δικά μας συνδικάτα, θα είμαστε και εκεί που δεν είναι και τόσο ταξικοί. Δεν θέλουμε να πάμε την κουβέντα σε μια συζήτηση που τα ανοίγουν και αυτοί τώρα, για τους δικούς τους σκοπούς. Και με το δικό τους προσανατολισμό, είδατε τι είπε ο συνάδελφος εδώ, ο Παπαγεωργίου, 61 λέει βάλανε οι εργατοπατέρες, 61 σωματεία, που στην ουσία τι λένε, αδειάστε μας τη γωνιά. Λένε σε εμάς, δεν θέλουν να είμαστε στα πόδια τους για να κάνουν τη δουλειά τους άνετα, γιατί έχουν έναν μηχανισμό που δεν είναι μόνο νόθευσης, είναι και φήμωσης των εργαζομένων. Τα είπατε, πώς γίνονται οι εκλογές και στις τράπεζες, πάνε με την κάλπη. Και εμάς με ενδιαφέρει όλα αυτά να ανοίγει ο αγώνας για να μπορούμε να τραβάμε εργάτες. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πούμε ότι έχουμε δίκιο, τα κάνουμε σωστά και αυτή είναι η γραμμή και όποιος θέλει την ακούει και είναι και αυτός σώνεται, όποιος δεν θέλει να σωθεί θα μείνει εκεί. Και εκείνο που δεν έχει καταλάβει, γι' αυτό κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Προσθέτουμε στο οπλοστάσιό μας και πηγαίνουμε κάτω στους εργάτες, στους εργαζόμενους παντού, στους υπάλληλους κτλ. Και εμείς δεν έχουμε κανέναν φόβο να αντιπαρατεθούμε με τη γραμμή μας, απέναντι στη γραμμή των άλλων. Και σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την αντιπαράθεση, να είστε σίγουροι ότι θα βγούμε, δεν το λέμε για τον, θα βγούμε νικητές. Τώρα θα είναι, βεβαίως ο δρόμος είναι μακρύς, είναι δύσκολος, αλλά είναι ο δρόμος αυτό, αυτή την επιλογή έχουμε. Αυτή πρέπει να είναι
η απόφασή μας και αυτή η απόφασή μας να μεταφράζεται καθημερινά σε συγκεκριμένη δράση με τα κριτήρια που έχουμε θέσει, τα κριτήρια της ανασύνταξης συνολικά του εργατικού κινήματος. Ο πρώτος σταθμός που θα τα μετρήσουμε, αυτά που λέμε τώρα, για να είμαστε παραγωγικοί στις δουλειές μας, να μην λέμε μόνο τέτοιο, θα είναι η απεργία, η πρωτομαγιάτικη και οι απεργιακές συγκεντρώσεις. Πώς το είπε ο σύντροφος, ο Πέρος και άλλοι σύντροφοι, χιλιάδες πρέπει να είναι. Χιλιάδες πρέπει να είναι ο κόσμος που θα έρθει στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις που διοργανώνουμε, που θα διοργανώσουμε και εδώ στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα και να φωνάξει πώς το έστω και αυτό. Για τα δικά του αιτήματα, για τα δικά του θέματα, για τα δικά του προβλήματα, για αυτό που θέλει και ονειρεύεται, για αυτό που σηματοδοτεί η ίδια η εργατική πρωτομαγιά. Δηλαδή τον διαρκή, το σταθερό αγώνα του εργάτη, έτσι πρέπει να είναι, για να απαλλαγεί από την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Άρα όλοι κρινόμαστε όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με τα έργα μας και την προσπάθεια και στην πορεία θα τα βρούμε όλα, θα λύσουμε ό,τι βγάζει η ζωή, ό,τι βγάζει η ζωή, θα το αντιμετωπίζουμε, γιατί η ζωή είναι και, πώς να το πω, έχει και τις βγάζει ζητήματα. Να, δικάζει το δικαστήριο, ορίζει, δεν ορίζει, δεν ξέρω τι θα ορίζει, βάζει νόθους, βάζει εργοδότη. Εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα, αλλά έχοντας κάτω την εργατική τάξη στο προσκήνιο και έχοντας πάντα στο μυαλό ότι το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός προηγείται και τα υπόλοιπα έπονται. Εκείνη η βάση. Να είστε καλά.